Θα αρχίσουμε την απόψινή μας συνάντηση με έναν μικρό ψαλμό. Είναι ο μικρότερος ψαλμός του ψαλτηρίου. Έχει μόλις 2 στίχους. Αλλά το περιεχόμενό του μπορεί να αποτελεί όλο το βαθύτερο νόημα του ψαλτηρίου. Συμπυκνώνει δηλαδή όλο το ψαλτήριο. Αυτός ο μικρότατος ψαλμός, ο 116, και είμαστε μπροστά για μια ακόμα φορά σε μια δοξολογία του Θεού για όλα εκείνα τα οποία προσφέρει σε όσους ευσεβούν, σε όσους δηλαδή ακολουθούν με πιστότητα και με αγάπη το Άγιο θέλημά Του. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε Αυτόν πάντες οι λαοί. Δοξολογήστε τον Κύριο όλα τα έθνη της γης και ψάλτε ευχαριστιακά για Αυτόν, επενέστε Τον, δοξολογήστε Τον, δηλαδή όλοι οι λαοί της γης. Όπως έχουμε πει πολλές φορές στο ψαλτήριο, βλέπουμε πολύ συχνά αυτό το θέμα, αυτή την εικόνα. Όλοι οι λαοί της γης, βλέποντας τον Ισραηλιτικό λαό πώς τα περνάει με το Θεό του, αποφασίζουν να συναθρηστούν στα Ιεροσόλυμα και να πιστέψουν και να προσκυνήσουν τον αληθινό Θεό. Η συγκέντρωση λοιπόν όλων των εθνών μπροστά στο αγίασμα, μπροστά στο ναό δηλαδή του Θεού, μπροστά στην κατοικία του Θεού και η προσκύνησή τους. Μία εικόνα η οποία, όπως καταλαβαίνετε, αν τη φανταστούμε, είναι επιβλητική. Γι' αυτό και για τους Εβραίους ο τόπος της Δευτέρας Παρουσίας, ή αν θέλετε της κρίσεως, της τελικής κρίσεως και της ενάρξεως της αιώνιας ζωής, είναι τα Ιεροσόλυμα. Όσοι έχουμε πάει στα Ιεροσόλυμα ξέρουμε πως απέναντι από το όρος των Ελαιών, πάνω από τη Γεθσημανή, ακριβώς απέναντι από το όρος των Ελαιών, δηλαδή έχοντας μπροστά τα Ιεροσόλυμα, έχετε δει προφανώς αυτές τις ωραίες φωτογραφίες όπου φαίνεται ένα τείχος. Στο κέντρο του τείχους είναι η περίφημη χρυσή πύλη, δηλαδή αυτή η οποία θα είναι η πύλη που θα ανοίξει για να εισέλθει ο βασιλεύς όταν θα έρθει να κρίνει τον κόσμο, σύμφωνα με την Ιουδαϊκή, επαναλαμβάνω, από άποψη για το πώς θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Επομένως, εδώ, μάλιστα να σας πω και για να γελάσετε, ακριβώς από κάτω και απέναντι είναι νεκροταφεία και αγοράζουν με απίστευτα τιμήματα, απίστευτα χρήματα οι Εβραίοι, οι φανατικοί Εβραίοι, μνήματα εκεί, ώστε να είναι οι πρώτοι που θα εισέλθουν μαζί με τον βασιλέα που θα τους αναστήσει από τους τάφους τους, να είναι οι τάφοι τους μπροστά, δηλαδή να τους αναστήσει και να μπουν πρώτοι μέσα στα Ιεροσόλυμα. Έτσι πιστεύουν οι άνθρωποι. Και με αυτόν τον τρόπο θα αποκατασταθεί, ας το πούμε, η παγκόσμια ειρήνη, η παγκόσμια χαρά, και έτσι θα βασιλεύσει ο Θεός επί της γης. Καμία σχέση φυσικά με αυτά τα οποία ο Κύριος Ιησούς Χριστός έχει επαγγελθεί, ούτε θα υπάρξει συγκεκριμένος τόπος. Μπορεί να είναι και τα Ιεροσόλυμα ο τόπος της κρίσεώς μας, αλλά οπωσδήποτε η κρίση σαν γεγονός και η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού θα είναι ένδοξη, χαρά για τους δικαίους και πόνος για τους αμαρτωλούς, μεγάλος πόνος. Ας μην είμαστε με τους δεύτερους. Ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφ' ημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Γιατί, λέει, το έλεος του Θεού, θα σας πω ποιο είναι αυτό, δυνάμωσε, θεμελιώθηκε σταθερά, σταθεροποιήθηκε πάνω μας. Δηλαδή, έχει παγιωθεί ότι ο Θεός θα μας δείχνει έλεος. Έχουμε τσιμεντωθεί στο έλεος του Θεού, ότι ο Θεός δεν πρόκειται ποτέ να μας εγκαταλείψει, όπως και εμείς δεν τον εγκαταλείπουμε. Ποιο είναι τώρα αυτό το έλεος? Το έλεος του Θεού είναι δύο πράγματα. Είναι η χάρις, χάρισμα, δώρο, τα δώρα που κάνει στον άνθρωπο, τις ευεργεσίες του, υλικές και όχι μόνο, κυρίως τις πνευματικές, και είναι έλεος, η πιστότητα του Θεού στις υποσχέσεις του. Ό,τι λέει το κάνει. Ό,τι υπόσχεται το τηρεί. Και το επιβεβαιώνει. Η ιστορία του Ισραηλιτικού λαού
ξέρετε, το γνωστό. Αρχίζουμε και θυμόμαστε ό,τι μας έχει πει ο Θεός, πώς μας ένταξε να μας φέρει στη γη της επαγγελίας, από πώς αυτούς μας γλίτωσε και ούτω καθεξής. Άρα, ο Θεός έχει έλεος, δηλαδή μας γεμίζει με ευεργεσίες και δώρα πνευματικά και υλικά, αλλά και είναι πάντοτε πιστός στις υποσχέσεις του. Θυμηθείτε το αυτό, γιατί πάνω σε αυτό βασίζεται η μεγάλη αρετή της υπομονής, σας το έχω ξαναπεί. Η αρετή της υπομονής είναι να ζητάμε από το Θεό τα δώρα του, τα χαρίσματά του, τη χάρη του και να περιμένουμε να τη λάβουμε. Γιατί ο Θεός δεν παραλείπει τις υποσχέσεις του. Τονίζω για μια ακόμα φορά, γιατί με ρωτούν πολύ συχνά, ιδιαίτερα στην εξομολόγηση. Όταν κάτι ο Θεός δεν το θέλει για μας, το βγάζει και από το δικό μας το μυαλό. Πάβουμε και εμείς να το θέλουμε. Όταν ο Θεός μας εμποδίζει σε κάτι ή καθυστερεί, δεν σημαίνει ότι δεν θέλει να το εκπληρώσει. Έχει το χρόνο του. Κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Και λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος ότι το δοκίμιο της πίστεως κατεργάζεται υπομονή. Δηλαδή, μαθαίνει ο άνθρωπος να περιμένει και με αυτόν τον τρόπο δοκιμάζεται πόσο πιστός είναι. Εάν δηλαδή πιστεύει πως ο Θεός όντως θα εκπληρώσει τις υποσχέσεις του. Αυτό που λέμε ακριβώς εδώ. Αυτές λοιπόν οι δύο φράσεις, οι δύο αυτοί στίχοι, φαίνεται πως χρησιμοποιούνταν στις ώρες των προσευχών στο ναό, των ακολουθιών θα λέγαμε με τα δικά μας δεδομένα. Η πρώτη σήμαινε την έναρξη μιας ακολουθίας. Ευλογητός ο Θεός μόνο που λέμε εμείς κάθε φορά, η ευλογημένη βασιλεία. Και η δεύτερη φράση σήμαινε το τέλος της ακολουθίας. Όπως εμείς λέμε το διευχόν. Αυτή ήταν μια πολύ συνηθισμένη χρήση αυτού του ψαλμού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για να έχει αυτή τη θέση, την κεντρική αρχή και τέλος της λατρείας του Θεού στον ναό του Σολομώντα, ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικός, έστω και αν είναι μικρός. Πηγαίνω γρήγορα στον επόμενο ψαλμό που είναι λίγο πιο εκτεταμένος, αλλά είναι πολύ πολύ ωραιότερος. Ένας από τους ωραιότερους ψαλμούς του ψαλτηρίου, ο 117ος ή 118ος ψαλμός, είπαμε ότι υπάρχουν δύο αριθμίσεις. Και αυτός ο ψαλμός αλληλούια, δηλαδή δοξαστικός στο Θεό, να δοξάσουμε τα μεγαλεία του Θεού, να μεγαλύνουμε το όνομά του. Προχωρώ γρήγορα. Εξομολογήστε το Κύριε ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, θα τα δούμε αυτά στον 135 ψαλμό, είναι αυτό που ψέλνουμε στην εκκλησία, το εξομολογήστε το Κύριε ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, εξομολογήστε το Θεό των Θεών κτλ. Που το ψέλνουμε πολλές φορές και είναι πολύ ωραίες και ενθουσιώδες. Ενθουσιάζει τους πιστούς. Από το ίδιο νόημα, από τις ίδιες λέξεις, απαρτίζεται και αυτός, η αρχή αυτού του ψαλμού. Εξομολογήστε λοιπόν τον Κύριο, δοξολογήστε τον Κύριο, γιατί είναι πάντοτε αγαθός, όχι μία φορά, αλλά πάντα. Κυρίως είναι αγαθός όταν εμείς είμαστε κακοί μαζί του. Οξύμορο, Εμείς συνήθως λέμε ότι όταν κάνουμε παραβάσεις του θελήματος του Θεού και του νόμου του, ότι θα έρθει επάνω μας ο πέλεκης της θείας εκδίκησης. Ότι δηλαδή ο Θεός θα μας τιμωρήσει. Υπάρχει μια ολόκληρη γενιά, στην οποία ανήκω κι εγώ, που μεγαλώσανε μέσα στα κατηχητικά μας και μέσα στα σχολεία μας με την αίσθηση μην κάνεις αυτό γιατί θα σε τιμωρήσει ο Θεός. Μεγαλώσαμε με αυτόν τον φόβο. Ότι ο Θεός είναι με μια σπάθα και περιμένει να μας πάρει το κεφάλι σε κάθε μικρό ή μεγάλο ατόπιμα. Λάθος. Είναι πολύ άδικο να πιστεύουμε για το Θεό μας αυτό το πράγμα. Σας το λέω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, σας το έχω ξαναπεί, δεν θα πάψω να το λέω. Ο Θεός έχει έλεος και αγάπη και ό,τι υποφέρουμε, το υποφέρουμε εξαιτίας των αμαρτιών μας εμείς από μόνοι μας. Εμείς είμαστε υπαίτιοι των τιμωριών μας. Ήρθε μια κυρία χθες στην εξομολόγηση και μου έλεγε για κάτι που τη συνέβη συγκλονιστικό, κάποια συγκλονιστική αμαρτία που έκανε στη ζωή της. Από την οποία δεν μπορεί να ηρεμήσει. Δεν μπορεί να ηρεμήσει. Ήρθε και από την αρχή μέχρι το τέλος της εξομολογήσεως, μου έλεγε με τιμωρεί ο Θεός, με τιμωρεί ο Θεός και καλά μου κάνει γιατί δεν έπρεπε να κάνω αυτό το πράγμα και καλά μου κάνει ο Θεός και με τιμωρεί ο Θεός. Ειλικρινά, κούρασε τόσο την ψυχή μου. Λέω σταμάτα παιδί. Σταμάτα. Είναι δυνατόν ο Θεός να σε τιμωρεί? Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτά έγιναν έτσι και έτσι και έτσι, γιατί εσύ τα διάλεξες, γιατί εσύ τα αποφάσισες και φυσικά ήξερες εκ των προτέρων ότι θα σε απασχολούν αυτές οι ενοχές και αυτές οι τύψεις. Γιατί λοιπόν να τα φορτώνουμε στο Θεό και να του δίνουμε τέτοιες ιδιότητες? Σας παρακαλώ, ιδιαίτερα τις μητέρες, τις γιαγιάδες,
όσοι έχετε μικρά παιδιά. Μην τα φοβίζετε. Μην το κάνεις αυτό. Μην μιλάς έτσι, γιατί θα σε τιμωρήσει ο Θεός. Άπαπα. Στην ψυχή του παιδιού αυτά αφομοιώνονται, σφραγίζουν την ψυχή του. Όχι, ο Θεός δεν είναι τιμωρός, ο Θεός είναι αγάπη. Πρόσεχε, μην τα κάνεις αυτά, γιατί θα την πατήσεις μόνος σου. Θα πέσεις μόνος σου στο λάκκο που πας να φτιάξεις. Θα τιμωρηθείς από μόνος σου. Ο Θεός είναι μια ανοιχτή αγκαλιά. Δύο απλωμένα χέρια που πάντοτε περιμένουν τον άνθρωπο να πάει και να κλαφτεί. Να πάει και να ζητήσει χάδια πνευματικά. Να πάει και να ζητήσει παρηγοριά, να ζητήσει συγχώρεση. Όχι το αντίθετο. Μην μαθαίνουμε λοιπόν στον εαυτό μας βασικά πρώτα. Και κατόπιν, κατ' επέκταση και στα παιδιά μας, μαθαίνουμε ότι ο Θεός είναι ένας μουντρούχος, με συγχωρείτε για τη φράση μου, ένας βλοσιρός σκυθροπός, ο οποίος μόλις βλέπει το στραβό είναι έτοιμος να μας κοπανίσει. Είναι μεγάλη αμαρτία αυτό και μεγάλη αδικία που κάνουμε στο Θεό μας. Το κλείνω και συνεχίζω. Είπα το δι 20 Ισραήλ ότι αγαθός ο Θεός, ότι στον αιώνα το έλος αυτού, ή πάτο δι 20 αρών ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλος αυτού, ή πάτος αν δι πάντες οι φοβούμενοι των Κυρίων ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλος αυτού. Πείτε όλοι, όλοι, θα πούμε ποιοι είναι αυτοί όλοι, να το ακούσει όλος ο κόσμος, να το μάθει, φωνάξτε το, πιστέψτε το, μη σταματάτε το στόμα σας να το λέει συνέχεια, ότι ο Θεός μας είναι αγαθός. Η πηγή της αγαθότητος. Αυτά που σας έλεγα μόλις τώρα. Είναι η πηγή της αγαθότητος. Τίποτα άλλο. Και δεν κάνει ο Θεός κακό στον άνθρωπο. Εξ αφορμής αυτής της φράσεως, να σας πω για τους δισταγμούς πολλών που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό για τη Θεία Κοινωνία. Προσέξτε αδελφοί. Η Θεία Κοινωνία είναι η σάφηση αναμαρτιών και ζωήν. 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 Το λέω τρεις φορές. Ζωήν. Όχι θάνατον. Ούτε τιμωρία. Ούτε κακία. Δεν έχει ο Θεός κακία και βάλθηκε για να μας δηλητηριάσει δίνοντάς μας το σώμα του και το αίμα του. Μας το έδωσε για να ζήσουμε. Για να ζήσει ο κόσμος. Για να υπάρξουμε. Και γι' αυτό το λόγο μην διστάζετε μπροστά στη Θεία Κοινωνία. Είπαμε να είμαστε ευαίσθητοι, να σκεφτόμαστε και τους άλλους και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Αλλά υπάρχουν σε όλα ένα όριο. Όλα τους έχουν ένα όριο. Και ιδιαίτερα αυτό το κομμάτι. Προσέξτε το, γιατί μας έχει τραυματίσει πάρα πολύ. Πιστέψτε με, πάρα πολύ. Λυπάμαι, κλαίει η ψυχή μου κάθε φορά που βλέπω τον κόσμο μας να γεμίζει κάπως τις εκκλησίες. Άλλο μεγάλος πόνος αυτός, άλλος μεγάλος πόνος. Αλλά να κοινωνούν αισθητά λιγότεροι. Αισθητά λιγότεροι να προσέρχονται στη Θεία Κοινωνία. Γιατί δεν είμαστε οι ίδιοι πιστοί που ήμασταν και πριν από 3 χρόνια. Δεν είμαστε το ίδιο πλήρωμα. Δεν είμαστε οι ίδιοι ιερείς. Δεν λειτουργούμε κατά τον ίδιο τρόπο. Τι έχει μπει στην ψυχή μας τέλος πάντων και πιστεύουμε ότι θα μολυνθούμε από το πνεύμα το, από το πνεύμα το Άγιο και από, τον, και από το σώμα του και το αίμα του Χριστού. Προσέξτε το. Προσέξτε το. Υπάτω λοιπόν. Και 20 Ισραήλ και 20 Αρών και οι φοβούμενοι των Κύριων. Τρεις ομάδες. Ότι ο Θεός μας είναι αγαθός. Και μας χαρίζει ζωή και αγάπη. Από τη δική του ζωή δίνει ζωή σε μας. Και αγαθότητα. 20 Ισραήλ είναι ο Ισραηλιτικός λαός. Πας 20 Ισραήλ. Κάθε σπίτι, κάθε οικογένεια, κάθε άνθρωπος που ανήκει σε αυτόν τον εκλεκτό λαό να λέει συνέχεια με λόγους, με πράξεις, με φρόνημα ότι ο Θεός είναι αγάπη. Ότι ο Θεός είναι αγαθότητα. Ο Θεός είναι μια αγκαλιά. Αλλά εκτός από το λαό και το γένος που προέρχεται από τον Ααρών. Ποιο είναι το γένος του Ααρών? Το ιερατικό γένος. Οι ιερείς δηλαδή του λαού αυτού. Εσείς θα βγείτε μπροστά και θα πείτε ότι ο Θεός είναι αγαθός. Για να τον πλησιάζουν, για να μην τον φοβούνται οι άλλοι. Να δώσετε στο λαό, δηλαδή, να κοιτάξτε πόσο επίκαιρα είναι αυτά. Να δώσετε στο λαό να καταλάβει ότι ο Θεός μας δεν είναι, μας περιμένει για κακό. Μας θέλει και εμείς οι ιερείς είμαστε πρώτοι, πρέπει να δώσουμε πρώτοι το παράδειγμα και να ενθαρρύνουμε τον κόσμο, όχι να τον φοβίζουμε με το φόβο των ασθενειών, του θανάτου ή οτιδήποτε. Ή πολύ περισσότερο να τον φοβίζουμε ότι ο Θεός περιμένει στη γωνία για να μας τιμωρήσει σε κάθε μας αμάρτημα. Το λέω πολλές φορές για να γίνει βίωμά μας αυτό, κτήμα μας.
Και οι φοβούμενοι των Κύριων, η τρίτη ομάδα, είναι εκείνοι που δεν είναι Εβραίοι στο γένος, αλλά έμαθαν για τον αληθινό Θεό, έμαθαν την αληθινή θρησκεία και αποφασίζουν να γίνουν Εβραίοι στο θρήσκευμα. Από χίλιους λαούς της γης. Αυτοί λέγονταν προσήλυτοι. Θυμηθείτε το, θα το χρειαστούμε πολλές φορές και το τονίζει πολλές φορές στις πράξεις, στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, ο Άγιος Απόστολος Λουκάς, που το έχει γράψει. Για τους προσηλύτους, ανθρώπους δηλαδή άλλων εθνοτήτων, εθνικότητος, που γίνονται Ισραηλίτες στο θρήσκευμα. Γιατί βρίσκουν ότι αυτή είναι η αληθινή θρησκεία. Εκ των αναβενόντων εις την εορτήν ήσαν τινές Έλληνες, οι οποίοι πήγαν και πιάσαν τον Φίλιππο, που είχε ελληνικό όνομα, σου λέει αυτός μάλλον δικός μας θα είναι, και αν το δούμε, και μέσω του Φιλίππου πλησίασαν τον Ιησού. Οι Έλληνες. Τι σοί Έλληνες ήταν αυτοί? Εκ των αναβενόντων εις την εορτήν. Ήρθαν για να γιορτάσουν το Πάσχα. Με ποια ιδιότητα? Ότι είχαν γίνει Εβραίοι στο θρήσκευμα, όχι στην εθνικότητα. Το τονίζω. Άρα καταλαβαίνετε εδώ πέρα ότι έχουμε μια εκκλησιαστική τελετή μπροστά μας. Και πράγματι αυτός ο ψαλμός λεγόταν πάντοτε σε μια εκκλησιαστική τελετή, σε μια μάλιστα λιτανία. Ναι, λιτανία. Γινόντουσαν. Και οι προγονείς μας έκαναν λιτανίες, οι αρχαίοι Έλληνες. Και επιτάφιο κάνανε. Εκεί που λατρευόταν ο Άδωνης, ο Θεός Άδωνης, φτιάχνανε κουβούκλιο το οποίο το στόλιζαν με λουλούδια και βάζανε το άγαλμα του Άδωνη και το πήγαιναν μέσα στις πόλεις τους. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Όλα αυτά τα πήρε ο χριστιανισμός και τα έκανε επιτάφιο, Μεγάλη Παρασκευή, πάθη και ούτω καθεξής. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, έχουμε μια λιτανία εδώ πέρα σαν και αυτές που ξέρουμε. Ποιοι πάνε μπροστά στη λιτανία? Οι ιερείς. Ποιοι ακολουθούν μετά? Ο λαός. Ποιοι είναι οι τελευταίοι? Αυτοί που δεν είναι πολύ της εκκλησίας, που έρχονται λόγω της ημέρας, που είναι από ξένο έθνος, γιατί και στη θρησκεία οι Ισραηλίτες το έκαναν αυτό, ξεχώριζαν τους ανθρώπους και έλεγαν εμείς είμαστε πιο καλά θρησκευόμενοι, επειδή είμαστε, πήραμε από την παιδική μας ηλικία την αληθινή θρησκεία, τον αληθινό Θεό μάθαμε, ενώ οι άλλοι είναι ξεθυμασμένοι. Αλλά τέλος πάντων, ελάτε κι εσείς στο τέλος όμως. Καταλάβατε. Λοιπόν, και γίνεται αυτή η ιδιότυπη λιτανία και αρχίζουν τι να κάνουν αυτοί, αφού διατρέξουν τα Ιεροσόλυμα, αρχίζουν να ανεβαίνουν τις σκάλες που έφταναν στις αυλές του Κυρίου. Κάθε σκάλα, κάθε πλατήσκαλο οδηγούσε σε μία αυλή στον ναό του Σολομώντα και στην κορυφή πάνω ναό του Σολομώντα. Και αρχίζουν λοιπόν να ανεβαίνουν αυτά τα σκαλιά, ψέλνοντας παρακαλώ αντιφωνικά. Δεξιοί, αριστεροί. Δεξιός ψάλτης, αριστερός ψάλτης. Έλεγε ένα στίχο ένας, μάλλον. Έλεγε κάποιος τον πρώτο στίχο, τον επαναλάμβαναν οι μισοί. Έλεγαν το δεύτερο στίχο ένας άλλος, τον επαναλάμβαναν οι άλλοι μισοί. Αντιφωνικά, αντιφωνία. Μια ο ένας, μια ο άλλος. Σας θυμίζουν κάτι αυτά? Βλέπετε πως η θρησκεία μας, ο χριστιανισμός μας, η πίστη μας, η ορθόδοξη, δεν είναι στον αέρα. Έχει μια προϊστορία πίσω της. Κάποια παράδοση πήρε και την μεταμόρφωσε και μας προσφέρθηκε έτσι σαν δώρο του Θεού η Αγία Ορθοδοξία μας. Και αρχίζουν λοιπόν να ανεβαίνουν. Θα δείτε ότι γίνονται και κάποιες στάσεις απανάμεσα στη συνέχεια και θα σας θυμίσουν και άλλες τελετές της Εκκλησίας μας. Εκθλίψεως επεκαλεσάμιν των Κύριων και επίκουσέ μου εις πλατισμόν. Εκθλίψεως εις πλατισμόν είναι η σειρά, σωστά. Επεκαλεσάμιν των Κύριων και επίκουσέ μου. Ποια ήταν η θλίψη εις πλατισμόν? Δηλαδή, ο Θεός όταν ήταν να πλατείνουμε, θα πούμε στη συνέχεια τι, τότε λέει μας παρηγόρησε και άκουσε την προσευχή μας. Όταν ήρθαν οι Εβραίοι από την Βαβυλώνια Αιχμαλωσία και εγκαταστάθηκαν στα Ιεροσόλυμα, βρήκαν ερείπια. Το πρώτο πράγμα που άρχισαν να φτιάχνουν ήταν το ναό τους. Βέβαια δεν είχε την ίδια έγκλη που είχε ο παλιός που είχε φτιάξει ο Σολόμων, αλλά τέλος πάντων κάτι πήγαν να φτιάξουν. Όταν άρχισαν να υψώνουν τα τείχη του ναού, που ήταν λίγο παραπέρα από τα παλιά μέτρα του παλιού ναού, των παλιών ας πούμε περιοχών που καταλάμβανε ο χώρος του ναού, σας είπαμε τεράστιος χώρος, ένας λόφος ολόκληρος, γεμάτος πλατήσκαλα, πλατείες, θυσιαστήρια και στο πάνω μέρος ο ναός,
ερχόντουσαν οι Βαβυλώνοι που ήταν ο στρατός κατοχής. Αυτοί τους πήρανε, ο στρατός κατοχής τους πήρε, τους πήγε στη Βαβυλώνα για 60 τόσα χρόνια και τους άφησε μετά να επιστρέψουν, τα εγγόνια δηλαδή των ανθρώπων που πήγανε επιστρέψανε και ζούσαν με τις παραδόσεις τους. Έρχονται λοιπόν και αρχίζουν να φτιάχνουν το ναό. Αυτό είχαν μάθει από τους γονείς τους και τους παππούδες τους. Όταν όμως η φρουρά που τους επέβλεπε, γιατί ήταν ακόμα υποκατοχή, η μη ελεύθερη κατάσταση δηλαδή, έβλεπε ότι ξεφεύγανε από τα όρια και πήγαιναν να κάνουν πιο πλατή το ναό, τα τείχη κτλ. Επενέβαιναν και τους σταμάταγαν το χτίσιμο, το άπλωμα δηλαδή των θεμελίων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ταραχές, να σκοτώνονται άνθρωποι και τέτοια πράγματα. Ο Θεός όμως κατάφερε, η Βαβυλώνα έχασε τον πόλεμο από τους Ασσυρίους, διαλύθηκε σαν αυτοκρατορία. Όσο εύκολα είχε στηθεί και είχε φτιαχτεί το πιο δυνατό κράτος με τον πιο δυνατό στρατό και ακαταμάχητο, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο κυριολεκτικά, μέχρι να ανοιγοκλείσει τα μάτια σου, διαλύθηκε αυτό το κράτος και φυσικά διαλύθηκε και η κατοχή. Και οι Ισραηλίτες απελευθερώθηκαν και άρα έκαναν το ναό όπως θα ήθελαν. Διαπλατισμένο λοιπόν. Κύριος εμείς βοηθός και βοβηθείς με την πίεση με άνθρωπος. Φράση την οποία την έχετε ακούσει σίγουρα και τη λέτε και στις προσευχές σας. Είμαι βέβαιος. Ο Θεός είναι βοηθός μου και δεν θα φοβηθώ τι θα μου κάνει ο κάθε κακόβουλος άνθρωπος. Πηγαίνω στα σίγουρα. Έχω εμπιστευτεί την ύπαρξή μου στα χέρια του. Έχω κλείσει και τα μάτια μου και του λέω πήγαινε με όπου θέλεις εσύ. Αυτό σημαίνει βοήθεια παρακυρίου. Πλήρης εμπιστοσύνη, πλήρης πίστη, πλήρης αγάπη, πλήρης αφοσίωση στον μόνο αληθινό Θεό. Και έτσι ο άνθρωπος νικάει τους φόβους του. Πρώτα-πρώτα νικάει το φόβο ότι δεν θα του κάνει ο κάθε άλλος άνθρωπος. Υπάρχουν και άνθρωποι ατρόμητοι. Αλλά δεν υπάρχει ούτε ένας ατρόμητος που να μην φοβάται το θάνατο, έστω και για μια στιγμή. Λοιπόν, το φόβο του θανάτου τον ξεπερνάει και ο πιο φοβισμένος αλλά και ο πιο ατρόμητος άνθρωπος, το φόβο του θανάτου, πολλοί είναι ή ελάχιστος, τον ξεπερνάει με αυτή την εμπιστοσύνη στο Θεό. Και έτσι λέει πραγματικά, τι έχω να φοβηθώ, δεν έχω φοβηθώ τίποτα. Το έχουμε ανάγκη αυτό. Πολλοίς φόβος έχει πέσει γύρω. Φόβος για το ένα, φόβος για το άλλο, φόβος για την ακρίβεια, φόβος για την ενέργεια, φόβος για τον πόλεμο, φόβος για την πείνα, φόβος για τη δυστυχία, φόβος, φόβος, φόβος. Φόβος και για τον καιρό ακόμα που λέγαμε στην αρχή. Φόβος και για τον καιρό. Λοιπόν, στο φόβο αφήνουμε τα χέρια μας και την ύπαρξή μας στη σιγουριά του Θεού και δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Κύριος εμείς βοηθός, καγώ επόψε με τους εχθρούς μου. Ο Κύριος θα είναι τόσο βοηθός μου που τι θα κάνει. Θα με πάρει στην αγκαλιά του ή θα με πάρει πώς παίρνουμε τα μικρά πάνω στον ώμο. Υπάρχει μια ωραία εικονίτσα, άμα θα περάσετε μετά από το αρχονταρί και θα τη δείτε πώς ο Χριστός σηκώνει στον ώμο του τον κάθε άνθρωπο. Μια πολύ ωραία, θα περάσει μέσα από το φλανταρίκι, την έχουμε. Μας παίρνει λοιπόν ο Θεός στην αγκαλιά του και εμείς κοιτάμε από ψηλά πώς διαλύει τους εχθρούς μας. Κοιτάμε από ψηλά, είμαστε θεατές, επόψουμε, επίσκοπος. Αυτός που κοιτάει από ψηλά και επιβλέπει. Δηλαδή μπαίνει ο Θεός, εντός εισαγωγικών, καθαρίζει για μας τους εχθρούς και όλα τα κακά και εμείς παρακολουθούμε στη σιγουριά μας και στην ασφάλειά μας. Γιατί να φοβηθούμε. Αγαθόν πεπιθαίνει επί Κύριον ή πεπιθαίνει επ' άνθρωπον. Γι' αυτό είναι καλό πράγμα, λέει, καταλήγει στο συμπέρασμα. Να έχει κανείς την πεποίθησή του, την εμπιστοσύνη του, την βεβαιότητά του στον Θεό παρά σε έναν άνθρωπο. Παρά σε έναν άνθρωπο. Θα το πει και παρακάτω αυτό. Αλλά θα το σχολιάσω τώρα. Πόσες φορές έχουμε εμπιστευτεί ανθρώπους. Πολιτικούς θέλετε, γιατρούς θέλετε, επιστήμονες θέλετε, ό,τι θέλετε. Τα πάντα. Εμπιστοσύνη σε αυτό, εμπιστοσύνη σε εκείνο. Μα και ο Θεός, ναι, άστο τώρα, εδώ πιστέψω αυτά που λένε οι άνθρωποι, αυτά που κάνει η επιστήμη, αυτά που κάνει ο άστος. Και έρχεται μια ώρα, δεν θέλω να αναφερθώ γιατί θα παρέσει εδώ, αλλά ζήσετε ξύπνοι και τα πιάνετε, τα καταλαβαίνετε αυτά που λέω. Έχουμε ακούσει για πρόσωπα της δημόσιας ζωής απίστευτα πράγματα τα τελευταία δύο χρόνια, σαν να ήρθε ο Θεός επί της γης και μας έσωσε χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα είναι υποψήφοι κατηγορούμενοι. Υποψήφοι κατηγορούμενοι. Και
Λες τώρα, κάτσε ρε παιδάκι μου. Σε αυτόν εμπιστεύτηκα εγώ την τύχη μου, την τύχη της κοινωνίας, την τύχη του κράτους. Σε αυτόν. Μα και τι γινόταν εδώ πέρα. Δεν πολιτικολογώ, απλά προσπαθώ να σας δώσω να καταλάβετε ότι κάθε εμπιστοσύνη σε άνθρωπο θα προδοθεί. Μα λίγο, μα πολύ θα προδοθούμε. Γι' αυτό πιάνουμε τα σίγουρα αυτόν που ξέρουμε ότι μας αγαπάει και δεν μας προδίνει πρώτος αυτός. Το Θεό δηλαδή, πατέρα μας. Αγαθόν ελπίζει να επικύριον. Τι τα λέω, τα λέει καλύτερα εδώ πέρα. Αγαθόν λοιπόν ελπίζει να επικύριον ή ελπίζει επ άρχουση. Είναι καλό λοιπόν να έχει κανείς εμπιστοσύνη και ελπίδα στο Θεό και όχι στους άρχοντες. Βλέπετε ότι η ανθρώπινη ζωή και η ανθρώπινη ψυχή είναι πάντα η ίδια όσα χρόνια και να περάσουν. Και τότε τους γελούσαν οι πολιτικοί. Τους γελούσαν. Απογοητεύονταν. Μα ποιες τον πιστέψαμε, εμείς τον ακολουθήσαμε. Εμείς. Και μετά ξαναθυμόντουσαν τον Θεό πάλι οι άνθρωποι. Έτσι γίνεται. Αύριο έχουμε μια παρουσίαση ενός βιβλίου παιδικού για τον Άγιο Ευγένιο τον Ετωλό. Είναι ο πρόδρομος, προδιδάσκαλος του Αγίου Κοσμάτου. Ο Ετωλού κατάγονται και από το ίδιο, χωριό. Και καθώς διάβαζα λίγο από το βίο του, μου έκανε εντύπωση μια φράση ότι αυτός, και όχι μόνο αυτός ο Ευγένιος, και άλλοι καλόγεροι που δεν τους έδινε σημασία, ήταν αυτοί που έμειναν πίσω στο υπόδουλο γένος και κράτησαν αναμένη τη δάδα και του ελληνισμού και του χριστιανισμού στις ψυχές των ανθρώπων. Οι άρχοντες, όχι όλοι αλλά αρκετοί, η κυβέρνηση και οι μορφωμένοι έφυγαν και πήγαν στη Δύση και κάναν αντίσταση από εκεί, υποτίθεται. Εδώ έμειναν αυτοί κατατρεγμένοι και τι κάνανε, παίρνανε τα βουνά και χτίζανε μοναστήρια εκεί που δεν πάταγε ο Τούρκος για να μπορούν να κρατάνε την εθνική ελπίδα. Γι' αυτό, επειδή ο Άγιος Ευγένιος έδρασε στην περιοχή των Αγράφων και έκανε μοναστήρια και σχολές στα Βραγκιανά, ξέρετε τα Βραγκιανά της Αργυθέας και όλα αυτά, αυτά τα έχει περπατήσει όλα αυτά τα βουνά. Φανταστείτε λοιπόν πως αυτός ο άνθρωπος και όλοι αυτοί οι άνθρωποι της τουρκοκρατίας, οι δάσκαλοι του γένους, κατάφεραν μέσα από απίστευτες δυσκολίες, γιατί έμειναν εδώ και δέχτηκαν όλη τη χάρη του Θεού για να ευγήσουν τον λαό. Το κλείνω αυτό για να σας ανοίξω και την όρεξη, αν θέλετε αύριο 6.30 ώρα να θείτε στο μεταξουργείο που θα παρουσιάσουμε αυτό το πολύ ωραίο βιβλιαράκι. Πάντα τα έθνη κύκλωσαν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Όλα τα έθνη πέσανε πάνω μου. Οι άρχοντες με πρόδωσαν, οι φίλοι με πρόδωσαν, όλοι με πρόδωσαν. Αλλά εγώ, εδώ εννοεί όλος ο Ισραηλιτικός λαός, αλλά και ο κάθε άνθρωπος, εγώ όμως μπόρεσα να τους αντιμετωπίσω με το όνομα του Κυρίου, με την επίκληση του Θεού. Τι γίνεται όταν τον επικαλείς τον Θεό? Έρχεται αυτός και του λέει, παιδί μου μην ανησυχείς, αναλαμβάνω εγώ τώρα. Κάτσε εσύ ήσυχος, έλα εδώ στην αγκαλιά μου και άσε με μένα να πολεμώ για σένα. Καταλάβατε? Τόσο απλά. Ό,τι κάνει ένας πατέρας. Πόσες φορές μας έχουν φωνάξει τα μικρά μας παιδιά εκεί που παίζουν στην παιδική χαρά, γιατί μαλώσανε με κάποιον ή ο άλλος έφερε και την παρέα του για να τον δίνουν όλοι μαζί τον δικό μας και πάμε εμείς και λέμε κάτσε εσύ στην άκρη, αναλαμβάνω εγώ ο μπαμπάς τώρα. Τέτοιες εικόνες θα φαίνετε στο μυαλό σας για το Θεό μας. Εκεί κλωσάν με όσοι μέλησε Κυρίων και εξεκάθισαν ως πήρε να κάνθες και το ονόματι Κυρίου ημινάμεν αυτούς. Ξανά η ίδια φράση. Επικαλέστηκα το Θεό όταν με περιτριγύριζαν όλοι αυτοί οι εχθροί, πάλι εννοεί και τον λαό ολόκληρο, σαν να μιλάει ολόκληρο ο Ισραηλιτικός λαός με ένα στόμα, και τον κάθε άνθρωπο, πιστό άνθρωπο. Όπως περιτριγυρίζουν οι μέλισσες το κερί. Ξέρετε, αν βρεθείτε σε ένα μέρος έτσι κάπως στην εξοχή και κάνουμε, ξέρω εγώ, τη λειτουργία μας, ανάβουμε ένα κερί, ένα από τα πρώτα πράγματα που θα γίνει, φυσικά και είναι νύχτα ακόμα περισσότερο ή λιγοστεύει το φως, να αρχίζουν να γυροφέρνουν μέλισσες. Μυρίζουν το κερί. Γιατί μυρίζουν το κερί?
γιατί νομίζουν πως εκεί υπάρχει έστω και λίγο υπόλοιμα από μέλι. Και πάνε λοιπόν στο μέλι και το περιτριγυρίζουν, πάνε, συγγνώμη, στο κερί και το περιτριγυρίζουν, έτοιμες να ρουφήξουν και την τελευταία σταγόνα από τη γλύκα του μελιού. Όπως λοιπόν μαζεύει το κερί τις μέλισσες, ήρθαν λοιπόν και με περιτριγυρίζουν. Αυτή την ίδια φράση εδώ τη χρησιμοποιούμε στο μεγάλο παρακλητικό κανόνα, αυτό που ψέλνουμε το 15 Αύγουστο. Εναλλάξουμε αυτό που είπαμε και σήμερα. Και εκεί υπάρχει μια φράση, ακριβώς όπως την χρησιμοποιεί εδώ, ότι οι ζάλες του βίου, δηλαδή οι περιστάσεις της ζωής, οι τρικυμίες της ζωής μας, μας περιτριγύρισαν, μας συνέκλεισαν, όπως οι μέλισσες περιτριγυρίζουν το κερί, από εδώ κλεμμένη φράση, και εξεκάθισαν ως πήρεν ακάνθες. Και όπως το η φωτιά, όταν πέσει σε μία αγκαθιά, από τις απλές μυτούλες των αγκαθιών πιάνεται και μέσα σε ελάχιστη στιγμή γίνεται παρανάλωμα όλο αυτό το πράγμα. Έτσι, από τις ελάχιστες μυτούλες αυτές που έχουν τα αγκάθια και μας τσιμπούν, αν δείτε πώς παίρνει φωτιά, από εκεί παίρνει πρώτα. Και μετά καίγεται και το υπόλοιπο βλαστάρι, ας το πούμε, που είναι πάνω τα αγκάθια. Τόσο πολύ και τόσο γρήγορα, θέλοντας να δείξει εδώ πέρα, την ένταση του θυμού που έχουν οι εχθροί μου, που με πλησιάζουν και με επικυκλώνουν. Αλλά εγώ όμως είμαι ασφαλής. Το όνομα του Κυρίου ημινάμε είναι αυτούς. Τους απομάκρυνα, τους απόθεσα με το όνομα του Κυρίου. Ως θυς ανετράπην του πεσίν και ο Κύριος αντελάβετό μου. Με έσπροχναν για να πέσω. Συνήθις τακτική στους παλιούς πολέμους. Ρίχνανε τους εχθρούς, πηγαίνανε με τις ασπίδες και σπρώχνανε, έτσι πέφτανε ένας απάνω στον άλλον για να πέσουν, και όταν έπεφτε ο άλλος ήταν ευχήρωτος, όπως λέμε, δηλαδή τον έπιαναν μετά και τον έσπαζαν, τον τρύπαγαν με το δόρυ και ούτω καθεξής. Έπεφτε και πήγαιναν από πάνω. Αυτό λοιπόν πήγαν και κάναν και σε μένα. Με σμπρώξανε για να πέσω, αλλά ο Θεός αντελάβετό μου, ήταν από πίσω και με έπιασε. Και με κράτησε ορθό. Με κράτησε ορθό. Αυτό γίνεται στις δύσκολες περιστάσεις και στις στενοχώριες της ζωής μας. Αισθανόμαστε δηλαδή ότι οι στενοχώριες πραγματικά μας έχουν ρίξει στα πατώματα, όπως λέμε. Στα πατώματα. Αλλά δεν μας ρίχνουν. Γιατί αν εκείνη τη στιγμή επικαλεστούμε το όνομα του Θεού μας, των Αγίων μας, της Παναγίας μας, αισθανόμαστε σαν ένα χέρι να πιάνει την ψυχή μας, την ύπαρξή μας ολόκληρη και να την κρατάει όρθια. Όπω, κάτσε τώρα. Στάσου όρθιος εδώ, θα το πολεμήσω, θα τα βγάλουμε πέρα. Μαζί. Αυτή είναι η παρουσία του Θεού στη ζωή των ευσεβών ανθρώπων που δυσκολεύονται και περνούν πειρασμούς. Και έτσι ισχύς μου και ύμνησής μου ο Κύριος και γένετο μη σωτηρίαν. Δύναμή μου λοιπόν και δοξολογία μου μέσα από την ψυχή μου μόνον στον αληθινό Θεό, γιατί ήρθε για μια ακόμα φορά να με σώσει, και όχι μία αλλά πάντα, καθημερινά. Με προστατεύει από χίλιους κινδύνους. Με προστατεύει όταν έρχονται οι εχθροί, όταν εμφανίζονται οι εχθροί, όταν εξαφανίζονται, όταν κρύβονται. Πάντοτε με προστατεύει. Γιατί είναι η δύναμή μου. Φωνή αγαλιάσος και σωτηρίας εν σκηνές δικαίων. Δεξιά Κυρίου επί είσαι δύναμη. Φωνές χαράς ακούγονται από παντού και αγαλίαση για τη σωτηρία που μας χαρίζει ο Θεός. Από παντού, όχι από όλους, από τους δικαίους, αυτούς δηλαδή που τον επικαλούνται, αυτούς που τον πιστεύουν, αυτούς που τον εμπιστεύονται, αυτούς που τον αγαπούν. Οι αμαρτωλοί τι κάνουνε, οι άνομοι, οι παράνομοι, οι άδικοι λουφάζουν αυτή την ώρα, γιατί ο Θεός δείχνει την παρουσία του και την εύνοιά του και την προστασία του και την αγάπη του στους δικαίους του. Σε αυτούς δηλαδή που κρατούν το θέλημά του ζωντανό, που μένουν όρθιοι, που δεν καταλαβαίνουν από απειλές, από πρόστιμα, από δυσκολίες, από άλλα πράγματα, αλλά στέκονται ορθοί γι' αυτό που θέλει ο Θεός, γι' αυτό που αγαπάει ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν με ύψωσε, με σήκωσε, με ανύψωσε ψηλά, με ανόρθωσε, μου έδωσε δηλαδή δύναμη και δόξα η δεξιά του Κυρίου, δηλαδή το δεξί χέρι που συμβολίζει τη δύναμη. Τώρα δεν παρεξηγούμαστε, δεξιά και αριστερά ίδια είναι.
λένε οι αναρχικοί, μου αρέσει αυτό, δεξιά και αριστερά ίδια είναι τα αφεντικά. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα τέτοιο πολιτικής μερίδας εδώ πέρα. Παλιά το χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι, τώρα πλέον όλοι είναι οι ίδιοι από, όλους τους, από όλες τις πλευρές, έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτή λοιπόν η δεξιά που αναφέρει εδώ και θα την πει και άλλες κανένα δύο φορές παρακάτω, είναι το σύμβολο της θείας δύναμης. Η θεία δύναμη λοιπόν με κράτησε όρθιο, ούκα αποθανούμε αλλά ζήσουμε. Τι σας έλεγα προηγουμένως, πλησιάζω στο Θεό, όχι μόνο με δυναμώνει, με κρατάει ορθό, αλλά μου δίνει ζωή. Πλησιάζω για να ζήσω. Ούκα αποθανούμε. Όσο πλησιάζω το Θεό μου δεν πρόκειται να πεθάνω. Η αθανασία, την οποία την είχαμε μέσα μας εν σπέρματι για να την καλλιεργήσουμε και να την αποκτήσουμε όπως είναι ο Θεός περίπου, να γίνουμε κι εμείς αθάνατοι, τη χάσαμε με την αμαρτία των πρωτοπλάστων. Η αθανασία λοιπόν αυτή ξανακερδίζεται, αλλά λίγο, με λίγο κόπο τώρα, με λίγο κόπο, με την ενάρετη ζωή και όσο πλησιάζουμε το Θεό. Γι' αυτό κοινωνούμε τακτικά. Γι' αυτό βάζουμε μέσα μας αθανασία κάθε φορά που κοινωνούμε. Και άρα λίγο η αθανασία γίνεται πλήρης μέσα μας πριν φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, αρκεί να τη συνδυάζουμε και με την τήρηση του θελήματος του Θεού και της εντολές του. Πολύ απλά πράγματα και ο άνθρωπος ξαναγυρνάει στην κατάσταση πριν αμαρτήσει και φύγει από τον παράδεισο, εκδιωχθεί. Παιδεύον επέδευσέ με ο Κύριος και το θανάτο παρεδοκέμαι. Αλλά ο Θεός θέλει να δοκιμάζει και τη δική μου αγάπη. Είναι μόνο όταν τα πάμε καλά? Είναι μόνο όταν μας τα φέρει δεξιά? Είπα μην παρεξηγηθώ για τα δεξιά. Είναι μόνο μαζί μου όσο του κάνω τα χατήρια? Λέει ο Θεός, για κάτσε λίγο να τον δοκιμάσω. Ξέρει ο Θεός τι θα κάνουμε. Το ξέρει. Ξέρει τι θα σκεφτούμε. Ξέρει τις διαθέσεις μας, βαθιά μέσα μας. Επιτρέπει όμως τις δοκιμασίες για να καταλάβουμε και εμείς και να πιστούμε ότι με το Θεό είμαστε πάντοτε, όπως και να έρχονται τα πράγματα. Έλεγα προχθές το κήρυγμα για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο στην Εκκλησία. Θυμήθηκα την τελευταία φράση του Χρυσοστόμου, δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν. Δόξα τω Θεώ για ό,τι πέρασα, ας πούμε, στη ζωή μου. Για ό,τι πέρασα, όχι για τις δόξες που είχα, ποτέ δεν είχε δόξα. Ποτέ δεν είχε καλό πέραση, ποτέ δεν είχε καλό φαγητό, ποτέ δεν είχε. Είχε όμως την αγάπη του λαού, των ανθρώπων. Και η φράση αυτή δεν την είπε τυχαία ο Χρυσόστομος, γιατί ήξερε την ιστορία του Ιώβ. Θυμάστε τι έπαθε ο Ιώβ. Πηγαίνει η γυναίκα του λοιπόν και του λέει, καλά, χαζός είσαι και ακολουθάς αυτόν τον Θεό. Κάθεσαι πάνω στην κοπριά με μοναδική σου περιουσία από όλα όσα είχες. Ένα σπασμένο κεραμίδι για να ξύνεις τις πληγές της αρρώστιας σου. Και κάθεσαι και λες, δόξα τω Θεώ, χαζός είσαι. Και γυρίζει ήρεμος ο Ιώβ και της λέει, γυναίκα λέει, μη μιλάς σαν ανόητη, σαν να μην έχεις μυαλό στο κεφάλι σου. Ή εκ χειρός Κυρίου εδεξάμεθα τα αγαθά, τα κακά ουχ πίσω μεν. Αν από τα χέρια του αληθινού Θεού, του προστάτη μας, του πατέρα μας, δεχθήκαμε όλα τα αγαθά, τα καλά πράγματα, τα άσχημα δεν θα τα υποφέρουμε. Που στέλνει. Κάτι θέλει. Κάτι θέλει. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων. Από τον ίν και έως το αιώνος λέμε εμείς, έτσι. Από εκείνη η φράση το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Τώρα την ξέρετε όλο το κόνσεπτ. Αλλά δεν με άφησε να πεθάνω. Ακριβώς η μηνία εδώ είναι από τον Ιώβ. Όταν ο διάβολος πήγε και είπε στο Θεό ότι γι' αυτό σε αγαπάει ο Ιώβ, γιατί του τα δίνει όλα. Όχι, λέει, δεν είναι έτσι. Με πιστεύει γιατί είναι αγαθός και δίκαιος και ευσεβής. Καλά, λέει, ας το αφαιρέσουμε όλα και θα δεις. Πρόσεξε, λέει, εντάξει, αφού το θέλεις, κάντο. Αλλά πρόσεξε, λέει, δεν θα πειράξεις τη ζωή του. Όλα τα άλλα πειράξέ τα. Στέρισέ τον από τα πάντα. Σε αφήνω. Αλλά πρόσεξε τη ζωή του. Δεν δίνει λοιπόν θάνατο ο Θεός. Ποτέ ο Θεός δεν είναι υπεύθυνος για κανένα θάνατο. Ποτέ. Ποτέ. Προκειμένου να συνετίσει τον άνθρωπο ή να φέρει τον άνθρωπο κτλ. Ποτέ. Ο Θεός δεν δίνει θάνατο. Δίνει ζωή. Τον πλησιάζουμε λέει για να πάρουμε ζωή. Το είπαμε προηγουμένως. Ανοίξατε μη πύλας δικαιοσύνης. Ανοίξτε μου τις πύλες που με οδηγούν στο Θεό μου, στη δικαιοσύνη του, στην αγάπη του.
εισελθών εν αυτές εξομολογήσω με τον Κύριο. Θα μπω μέσα και θα ψάλω, θα πω όλο τον πόνο της καρδιάς μου, αλλά και όλη τη δόξα θα την αναπέμψω στον Κύριό μου. Αυτή τη φράση την έλεγε η Λιτανία καθώς έφτανε μπροστά στις πύλες του ναού. Φτάσαμε λοιπόν, ανεβήκαμε όλοι και στέκονται οι ιερείς. Και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που είναι από μέσα και απαντούν οι άλλοι από μέσα. Αυτή η πύλη Κυρίου, δίκαιοι εισελεύσονται εν αυτή. Αυτή είναι η πύλη του Θεού, η πύλη που σας οδηγεί στην κατοικία του Θεού, η πύλη που σας οδηγεί στο θρόνο του Θεού. Εδώ κάθεται ο Θεός, σας ανοίγουμε λοιπόν και με αυτόν τον τρόπο θα τον συναντήσετε. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Να σας πω τι σας θυμίζει. Αυτό που κάνουμε στα εγγένεια του ναού, που είμαστε όλοι απ' έξω και κάθεται ένας από μέσα και λέει ο δεσπότης, άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρτε πυλαιώνει. Το κάνουμε και τη Μεγάλη Παρασκευή με τον Επιτάφιο αυτό. Το κάνετε εσείς εκεί? Το κάνετε. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο βλέπετε τη συνέχεια έτσι της παραδόσεως, της εκκλησιαστικής παραδόσεως. Άνοιξτε λοιπόν τις πύλες, έφτασε η ώρα να εισέλθουμε στον ναό του Θεού και αυτή η πύλη Κύριο απαντούν οι άλλοι από μέσα, εισελεύσονται αυτοί. Και αρχίζουν τώρα να μπαίνουν τελετουργικά στον ναό όπως μπαίνουμε στη μεγάλη είσοδο. Έτσι τελετουργικά δεν πάμε ούτε τρέχοντας, ούτε χαζογελώντας, με σοβαρότητα λοιπόν. Εξομολογήσω μέση Κύριε ότι επικουσάς μου και γένομαι σωτηρία. Αρχίζουν λοιπόν τις εξομολογίες απέναντι στον Θεό. Κύριε, άκουσες την οικεσία μου, άκουσες την προσευχή μου και έγινε σωτήρας μου. Λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη η σκεφαλή γωνίας. Παρακυρίω έγινε το αύτη και έστι θαυμαστή ενώ θαλμής ημών. Εξαιρετική φράση. Μόνο αυτή τη φράση θα μπορούσαμε να την αναλύουμε έναν ολόκληρο χρόνο. Το λιθάρι που δεν το υπολόγισαν και δεν του έδωσαν σημασία και το πέταξαν οι υποτιθέμενοι μάστοροι, αυτό το λιθάρι μπήκε και έγινε το κέντρο των θεμελίων. Σας λέω πως είναι η φράση τώρα και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Και αυτό το έκανε ο ίδιος ο Θεός και το θαυμάζουμε μπροστά στα μάτια μας. Όταν πηγαίνανε στις οικοδομές, ακόμα και τώρα, εμένα που με αξίζει εδώ να κάνω πρόσφατα ένα σπίτι πέτρινο, πώς αρχίζει η οικοδομή ενός πέτρινου σπιτιού, ξέρετε, θα το ξέρετε, θα το θυμάστε, ή θα το έχετε ακούσει από τους γονείς σας ή τους παππούδες σας. Οι μαστόροι διαλέγουν μια μεγαλούτσικη πέτρα, η οποία πρέπει να γίνει έτσι ή να έχει το σχήμα ήδη από μόνη της μιας γωνίας. Να ενώνει δηλαδή τους δύο τείχους που θα χτιστούν από εκεί και πέρα στη συνέχεια. Αυτό το αγκονάρι, καταλάβατε ποια είναι η λέξη? Το αγκονάρι λοιπόν, τι έκανε? Στήριζε όλο το θεμέλιο του σπιτιού, γιατί από εκεί ξεκίναγε το χτίσιμο. Οι αδαείς όμως μάστορες που δεν ξέρουν καλά την πέτρα, παίρνουν το αγκονάρι που μπορεί να είναι καλό και θέλει λίγο επεξεργασία, α δεν κάνει εδώ άχρηστο, πάρε το πετάμε. Ποιος είναι τώρα αυτό το αγκονάρι? Το λέει ο ίδιος, μας το αποκαλύπτει. Μιλάει ο Χριστός με τους Εβραίους λίγο πριν τον συλλάβουν. Και του λέγανε οι Εβραίοι αυτές τις ξυπνάδες που του πουλούσαν συνέχεια ότι τι θαύματα κάνεις εσύ και ποιος είσαι εσύ και τι νομίζεις ότι είσαι και κάτι τέτοια πράγματα. Κουνάει το κεφάλι ο Χριστός και τους λέει αυτή τη φράση. Λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθης κεφαλή γωνίας. Εγώ ήρθα για να γίνω το αγκονάρι πάνω στο οποίο θα στηριχθεί ο καινούριος κόσμος, η καινούρια εκκλησία, ο νέος λαός του Θεού και εσείς πήρατε και με πετάξατε, δηλαδή με σταυρώσατε έξω από την πόλη σας. Το λέει προφητικά ο Χριστός. Αλλά αυτό το αγκονάρι που εσείς δεν του δώσετε καμία σημασία, αυτός θα θεμελιώσει έναν καινούριο κόσμο. Ποιος είναι αυτός ο καινούριος κόσμος? Τι είπαμε, το αγκονάρι μπαίνει σε δύο τείχους, έτσι? Ο ένας πνευματικός, νοητός τείχος είναι οι Ισραηλίτες, από τους οποίους προήρχεται ο Χριστός, και ο άλλος νοητός τείχος είναι τα έθνη, τα ειδωλολατρικά. Πρέπει να είναι δύο οι τείχοι που θα ξεκινήσουν έτσι για να γίνει κεφαλή γωνίας, δηλαδή να μπει στη γωνία και να στηριχθεί όλο το θεμέλιο, το πνευματικό επικοδόμημα της Εκκλησίας, όπως ένα πέτρινο σπίτι το θεμέλιο του αγκοναριού. Γι' αυτό η φράση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική και γίνεται σημαντικότερη ακριβώς γιατί τη χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Χριστός μας.
Αυτό που πήγατε και πετάξατε, λέει ο Χριστός στους Εβραίους, δεν το καταλαβαίνω βέβαια, ούτε και σήμερα δεν τα καταλαβαίνουν. Αυτό που πήγατε και πετάξατε και δεν του δώσετε σημασία, αυτός θα κυριαρχήσει σε όλο τον κόσμο. Και το οικοδόμημα που θα στήσει, την εκκλησία δηλαδή, και από Ισραηλίτες αλλά και από εθνικούς, από όλους τους λαούς της γης, θα κυριαρχήσει στην ανθρώπινη ιστορία όσο θα υπάρχει αυτός ο κόσμος, και αυτή είναι η αλήθεια. Και θα το θαυμάζετε αυτό. Παρακυρίου έγινε το αυτή, γιατί ο Θεός τα έκανε έτσι, και θαυμαστεί είναι εν της οθαλμής ημών. Και θαυμάζουν τα μάτια μας. Δεν θα πιστεύετε αυτά που εσείς οι ίδιοι απορρίψατε, τι δύναμη έχουν και τι θα καταφέρουν στα χρόνια που θα έρθουν. Αυτό λοιπόν, εξαιρετική φράση, καταλαβαίνετε, συμπυκνώνει όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Τελειώνουμε λίγο σύντομα. Αυτή η μέρα είναι ποιησεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή. Η μέρα λοιπόν που ο Θεός θα τα αποκαταστήσει όλα και θα δείξει πως εμένα που με παραπετάξατε, εμένα που με σταυρώσατε, εμένα που με περιφρονήσατε, εμένα που με βάλατε στο περιθώριο, νομίσατε ότι με σβήσατε, αλλά εγώ είμαι μπροστά, επάνω, κάτω, παντού, και με αυτόν τον τρόπο αποκαθιστώ τα πάντα στη θέση τους, ξαναφέρω την ισορροπία και αποκαλύπτω έναν καινούριο κόσμο. Ο καινούριος κόσμος αυτός έχει αποκαλυφθεί, αλλά υπάρχει και άλλος κόσμος ο οποίος θα αποκαλυφθεί πλήρως με τη Δευτέρα παρουσία μου, λέει ο Χριστός. Εκεί θα καταλάβουν όλοι οι λαοί της γης και φυσικά και ο εβραϊκός λαός ποιος ήταν αυτός τον οποίο οδήγησαν στο Σταυρό και πολεμούν συνεχώς επί τόσα χρόνια αδυσόπιτα. «Ω Κύριε, σώσον δι και ευόδωσον δι». Κύριε, μια πολύ συγκινητική φράση αυτή. «Δώσ' μας σωτηρία, σώσε μας και διευκόλυνε τον δρόμο μας». Εύωδος είναι ο καλός δρόμος. Διώξε τα εμπόδια, διώξε τα σκοντάματα, διώξε τις δυσκολίες και κάνε το δρόμο μας εύκολο, ευόδωσον δι. Μέχρι σήμερα οι Εβραίοι, μία από τις πολύ ωραίες ευχές που δίνουν, να τη μάθετε, να τη λέτε αυτή, γιατί λένε κάτι χαζά τώρα, κάτι, πώς το λένε, καλή συνέχεια και κάτι τέτοια πράγματα. Τα ξέρετε, τέλος πάντων. Να λέτε καλή ευκολία να έχεις. Καλή ευκολία. Το λένε μέχρι σήμερα οι Εβραίοι μεταξύ τους. Για το οτιδήποτε. Καλημέρα και καλή ευκολία. Πολύ ωραία ευχή. Τώρα, να εδώ. Από πού προέρχεται. Κύριε, σώσον και ευόδωσον. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογήκαμε ημάς εξ οίκου Κυρίου. Προχωράει η λιτανία μέσα στον νό, πλησιάζει προς τα Άγια των Αγίων και λέει ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Τη φράση αυτή, τη συγκεκριμένη, τον συγκεκριμένο ψαλμικό στίχο, τον χρησιμοποιούμε την Κυριακή των Βαΐων, γιατί είναι η φράση που υποδέχθηκαν τον Χριστό όταν έμπαινε στα Ιεροσόλυμα. Θεός Κύριος και επέφανε ημίν, το λέμε καθημερινά στη Θεία Λειτουργία, το πάμε και από εδώ πέρα, στην ακολουθία του όρθου, συγγνώμη, και στην παράκληση απόψε, το λέμε και την Κυριακή των Βαΐων. Θεός Κύριος και επέφανε ημίν, ήρθε ο Κύριός μας και ο Θεός μας και φανερώθηκε ανάμεσά μας. Ο Δαβίδ τα έβλεπε, τα καταλάβαινε, αλλά δεν το καταλάβαιναν οι άλλοι. Τι εννοούσε? Ότι θα έρθει ο Θεός σαν άνθρωπος και θα φανερωθεί ανάμεσά μας. Συστήσαστε εορτήν εν της πικάζους είναι στο κεράτο του θυσιαστηρίου. Τώρα πλέον που αποκαλύφθηκε η δόξα του Θεού και τώρα που δεχθήκατε την ευλογία, γιατί την ώρα που έλεγαν το ευλογημένο σου ερχόμενο σε ονόμα του Κυρίου γύριζαν οι ιερείς προς το λαό που δόξαζε το Θεό με τις φράσεις τις προηγούμενες. Ο Κύριος όσον δει και ευόδωσον δει, έλεγε ο λαός. Οι ιερείς γυρνούσαν προς αυτόν και έλεγαν ευλογημένος ο ερχόμενος και ευλογούσαν τον κόσμο. Οι ιερείς του Ισραηλιτικού ναού. Και τους έλεγε τώρα. Τους έλεγαν τους ανθρώπους. Πώς λέμε εμείς με το διευχόν, πώς είπαμε με την λειτουργία του Αγίου Ιακώβου, τώρα πηγαίνετε εν ειρήνη στα σπίτια σας. Λοιπόν, τώρα αφού προσκυνήσατε και πήρατε την ευλογία, η λιτανία ολοκληρώθηκε, μη φύγετε, μη φύγετε. Πάτε στις αυλές που είναι από κάτω, εκεί που κάνουν τα θυσιαστήρια και καίνε τα ζώα των θυσιών. Εκεί που είναι το αγιαστήριο, εκεί που είναι δηλαδή το νερό, όπου θα πλένετε τα χέρια σας για να μπαίνετε καθαροί μέσα στο ναό. Πάτε λοιπόν σε όλες τις αυλές, κρατώντας κλαδιά δοξαστικά στα χέρια σας, συνήθως μυρτιές και δάφνες, δοξαστικά, και κάντε γιορτή στο όνομα του Θεού μας. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Σε πολλά μέρη της πατρίδας μας ακόμα και σήμερα, με το διευχόν της λειτουργίας, περιμένουν να παίξουν τα όργανα. Και πρώτος ο παπάς λειτουργημένος έρχεται και πιάνει και στείνει το χορό.
που είναι συνέχεια και επέκταση της λειτουργίας. Τελείωσε η λειτουργία μέσα, η ανέμακτη θυσία, και αρχίζει τώρα η λειτουργία, δηλαδή μια άλλη λειτουργία που είναι οι σχέσεις των ανθρώπων με αρχηγό, με συνδετικό δεσμό, τον Χριστό. Ακόμα και ο χορός ο ανθρώπινος, που είναι έκφραση χαράς και της χαλαρότητας, είναι ευλογημένος από το Θεό. Τέτοια λοιπόν εορτή συστήσαστε. Όλες αυτές τις φράσεις τις χρησιμοποιούμε στην εορτή των Βαΐων. Θεός μου εσύ και εξομολογήσω μέση. Τελειώσαμε. Είσαι ο Θεός μου και σου ομολογώ την αγάπη μου και την αφοσίωσή μου. Θεός μου εσύ και υψώσωσε. Το όνομά σου θα βγω στο ψηλότερο βουνό να το πω, να το ακούσουν όλα τα έθνη της γης. Εξομολογήσω μέση ότι επικουσάς μου και εγένω μη σωτηρία. Και θα λέω παντού όσο ζω ότι εσύ είσαι ο σωτήρας μου. Εσύ βρέθηκες μπροστά μου και μου χάρισες τη σωτηρία που δεν άξιζα. Εξομολογήστε λοιπόν όλα τα έθνη της γης το Κυρίο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλος αυτού. Κλείνει ο κύκλος με την ίδια φράση από όπου ξεκίνησε. Και έτσι ολοκληρώνεται η λιτανία. Φανταστείτε λοιπόν όλη αυτή την πολύ ωραία και συγκινητική σκηνή που δεν διαφέρει σε τίποτα από όλα αυτά που γνωρίζουμε και ζούμε στην Εκκλησία μας. Να έχετε πλούσια τη χάρη του Θεού και να είστε όλοι ευλογημένοι από τη χάρη του Κυρίου μας. Αμήν.